Θωμάς Καρβούνης, μιξολόγος, είστε εδώ στο Salt and Pepper και συνεχίζουμε. Για άλλη μια φορά που σας ξαναβλέπω. Συνεχίζουμε εδώ με τα μαγευτικά κοκτέιλ από τα χέρια σου. Και τώρα τι θα μας φτιάξεις? Θέλω να δοκιμάσουμε κάτι, επειδή έχουμε τώρα, βρισκόμαστε στο μήνα του Αυγούστου και θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι έτσι ενδιαφέρον, διαφορετικό, αλλά και μπορεί να είναι και γνωστό για αρκετούς. Θα κάνουμε το μοχίτο Διάβλο. Έχουμε ένα ποτήρι μεγάλου μεγέθους, πολύ σημαντικό. Ξεκινήσουμε με τα βασικά μας, το οποίο είναι το lime. 4 κομμάτια από ένα πολύ ζουμερό lime. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ζουμερό το lime. Εδώ, βλέπεις. Βάζουμε 2, 3, 4. Απλώς, εάν το lime σας είναι στιφό, βάζετε άλλο lime. Παίζει ρόλο στη γεύση δηλαδή, αν είναι στιφό. Φυσικά, ναι. Γιατί δεν θα βγει καλό. Θες να είναι όσο πιο ζουμερό γίνεται και να βγάζει ζουμί. Έχουμε μαύρη ζάχαρη, κατά προτίμηση τη στεγνή, όχι την καραμελωμένη. Διότι, αν ένας μπάρμαν αρχίζει και παίρνει την καραμελωμένη που φαίνεται πιο ωραία και μυρίζει και πιο ωραία, αυτό θα γίνει ένα χάλι μαύρο. Θες να είναι στεγνό. Θωμά, την έχεις στο ψυγείο, τη ζάχαρη? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Το ψυγείο. Θέλει ψυγείο. Όχι, δεν θέλει ψυγείο με τίποτα. Μπορεί λίγο αυτή η καραμελωμένη που είναι λίγο πιο υγρή να μπει στο ψυγείο. Αυτή τη στεγνή τη θέλουμε εδώ πέρα όπως είναι έτσι. Και τώρα ένα εργαλείο που ψάχνουμε, το οποίο είναι. Το οποίο δεν θυμάμαι πως λέγεται στα ελληνικά. Συγχωρέστε με. Γουδοχέρι. Αυτό ακριβώς, το γουδοχέρι. Εγώ θα το πω για τους γνώστες των αγγλικών, θα το πούμε molder. Το χτυπάμε ακριβώς ώστε να βγουν τα ζουμιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις τα ζουμιά εδώ πέρα όπως είναι. Γιατί αυτό θα είναι στο μοχίτο μας αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα. Δεν πόσο ζουμί έχει. Μετά παίρνουμε τη μέντα μας. Φρέσκια μέντα. Φρέσκια μέντα, την οποία εσύ πιστεύω ότι μυρίζει, αλλά ακόμα δεν τη μυρίζει. Μυρίζει, ναι. Μυρίζει υπέροχα. Ωραία. Κρατάμε την κορυφή για τη διακόσμησή μας, εδώ στην άκρη. Βάζουμε τα φύλλα και ξετραβάζεις αναλόγως με τη δύναμη της μέντας όσα μπορείς. Δηλαδή, αν δεις ότι είναι αδύναμη, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 5 διαφορετικές μέντες, βάζεις όσο μπορείς. Την πατάς λίγο, δεν την καταστρέφεις όσο πρέπει. Προσθέτουμε τον τριμμένο πάγο. Ξέρεις ότι ο Jamie Oliver έχει αντιγράψει τώρα τελευταία και έχει στο κανάλι του στο YouTube εκπομπή που καλεί Mixologist. Να το παρατηρήσεις. Το έχεις δει. Το έχεις δει. Δεν το έχω δει, όχι, αλλά εμείς πρωτοτυπήσαμε. Ωραία. Που σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Εσείς να το κάνετε, παραδείγματος χάρη. Να καλείτε διάφορους Mixologist για να κάνουν τα κλιπ τους και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Και να προτείνουν διάφορα πράγματα. Ωραία. Γιατί είστε Mixologist, πες μας λίγο, τι σημαίνει η ορολογία αυτή, ο όρος αυτός. Ήταν μια πιο στυλάτη εκτέλεση από το να πεις το Blue Bartender, γιατί υποτίθεται ο Bartender κάνει μπύρες, κρασιά, ποτά, ενώ ο Mixologist ήταν αποκλειστικά ένας άνθρωπος που θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις στα κλασικά cocktails. Δηλαδή θα ασχοληθεί περισσότερο με τον τομέα των cocktail, δεν θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι σαν τον μπαρίστα που θα κάνει τους καφέδες, ή σαν τον απλό bartender, ο οποίος ήταν η δουλειά του να δίνει την draft και τέτοια. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Mixologist έχει αυτή την ορολογία. Το οποίο το βλέπουμε πλέον πολύ συχνά, έτσι, να χρησιμοποιούν. Ναι, το έχουν χρησιμοποιήσει, γιατί το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ στην Αμερική και από εκεί πέρασε μετά σε όλους. Εξάλλου υπήρχε και μια ενδιαφέρον σειρά στην Αμερική που λεγόταν Mixology. Το οποίο, άμα τη δείτε, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με την ημέρα σε ένα bar trendy στην Αμερική και τι κάνουν οι άνθρωποι και πώς γνωρίζονται, τι σχέσεις έχουν, πώς προσπαθούν να βρουν την αγάπη, πώς προσπαθούν να καταλάβουν διάφορα πράγματα και αναφέρεται σε αυτό το θέμα, στο mixology και τέτοια. Μα ένας bartender, ένας mixologist είναι πολλά περισσότερα από ένας απλός barman που το λέμε και στην Ελλάδα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε και κάτι το ιδιαίτερο. Δεν χρειάζεται λόγος να ψωνιστείς και να πεις ότι εγώ είμαι αυτός και κάνω αυτό. Απλώς είμαστε κάποιοι άνθρωποι που ειδικεύονται σε διάφορα πράγματα. Όπως κάποιος ειδικεύεται στην δημοσιογραφία, κάποιος που ειδικεύεται στη λήψη βίντεο και είναι και πάρα πολύ καλός μάλιστα. Ωραία. Ας πάμε τώρα στα υλικά που χρειαζόμαστε. Θα βάλουμε τώρα στο μοχίτο μας, αντί για το κλασικό το ρούμι, το οποίο είναι αβάνα ή μπακάρντι ή οτιδήποτε έχετε, ρόντζα, κάπα και τέτοια, θα βάλουμε εμείς Don Julio. Ωραία τεκίλα, αγαπημένη τεκίλα. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με μια μεγάλη δολοφονική μερίδα Don Julio. Και λίγο παραπάνω, γιατί είμαστε λίγο έτσι.
Large. Τα φτιάχνουμε τα κοκτέιλ από την καρδιά μας, το Μάνο. Με την καρδιά μας ακριβώς. Γιατί κοίτα να δεις, αν είσαι τσιγκουνευτής στα υλικά, δεν θα κάνεις καλό κοκτέιλ. Άμα πάρεις ένα καλό κοκτέιλ, ο πελάτης θα πάρει 3-4. Τι θα καταφέρεις να κάνεις σε ένα χυμό, με λίγα λόγια. Ωραία, έχουμε βάλει την τεκίλα μας μέσα. Ανακατεύουμε τώρα όλα τα υλικά να βγουν στην επιφάνεια. Και έχουμε βάλει τώρα στην επιφάνεια τα πάντα. Προσθέτουμε τώρα το υπόλοιπο το πάγο, γιατί θες πάγο μέχρι πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφύσεις μέχρι πάνω. Για ποιο λόγο θες πάγο μέχρι πάνω? Γιατί άμα βάζεις το Sprite μέσα και το ή τη σόδα που είναι στο κλασικό το μοχίτο, θα σου νερώσει και θα βγει ένα ποτήρι νερωμένο. Γι' αυτό το κάνουμε τώρα έτσι, το σπάμε λίγο εδώ γιατί έχει κολλήσει λίγο, αλλά δεν μας πειράζει ιδιαίτερα αυτό. Τώρα, αντί να προσθέσουμε σόδα στην κορφή του κοκτέιλ μας, αυτό που θα προσθέσουμε εμείς τώρα είναι Sprite. Βάζουμε το Sprite μας ως ένα σημείο, γιατί τώρα θα βάλουμε και κρέμ ντε κασίς. Κρέμ ντε κασίς, πολύ σημαντικό, για το Kir Royale, για το τζιν κασίς και φυσικά για το μοχίτο διάβολο σε αυτή την περίπτωση. Και βλέπεις ότι παίρνει ένα διαβολικό ύφος το κοκτέιλ μας εδώ. Έχει λίγο αυτό το μπλάντι το. Το μπλάντι ακριβώς έτσι, το ότι κάτι έχει κάνει ο διάβολος που έχει πουλήσει την ψυχή του. Μάλλον ο άνθρωπος έχει πουλήσει την ψυχή. Καλαμάκια έτσι, minimal. Εδώ. Και αυτό που τη βλέπετε τώρα, από μόνο του είναι μια φανταστική εικόνα για φωτογράφηση. Διάβλο μοχίτο. Μοχίτο διάβλο, ακριβώς. Στην υγειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή απόλαυση. Enjoy your drink.